Δαμιανός Καγκελίτης είναι μια εξαιρετική υποψηφιότητα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Είναι ένας νέος άνθρωπος, πλέον έχει και πολιτική εμπειρία. Πολιτεύτηκε με το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και τα πήγε εξαιρετικά. Χρειάζεται και ήταν επιβεβλημένο το ΠΑΣΟΚ να έχει συνδυασμό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Είναι και κομματική, είναι και πολιτική μάχη. Αλλά πέραν όλων των άλλων, η περιφέρειά μας είναι μια υποβαθμισμένη περιφέρεια. Τα αποτελέσματα σε απορροφητικότητα κονδυλίων και έργων είναι πάρα πολύ πενιχρά. Είναι από τις πιο υποβαθμισμένες περιφέρειες της ευρωπαϊκής οικογένειας και νομίζω ένα φρέσκο πρόσωπο με ωραίες ιδέες που θα στοχεύσει σε συγκεκριμένους τομείς και θα μπορέσει να συσπηρώσει ανθρώπους που θέλουν μια αλλαγή στην περιφέρεια, ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόταν και η περιοχή και ο πολιτικός μας χώρος. Εξυπακούεται ότι στηρίζουμε τον Δαμιανό Καγκελίδη, είμαστε μαζί του και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επίσημες ανακοινώσεις, το όραμά του και την προσπάθειά του, την οποία θα στηρίξουμε ψυχήτα και σώμα. Κύριε Παπά, εσείς συντάσσεστε στο πλευρό του Δαμιανού Καγκελίδη, του πρώτου υποψηφίου για την περιφέρεια από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Πρέπει να το σημειώσουμε εμείς εδώ ως Δραμηνοί. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, σας προβληματίζει το γεγονός που πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και ήδη έχουν συστρατευτεί με άλλες παρατάξεις? Οπωσδήποτε ένας προβληματισμός υπάρχει, αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση πάντοτε οι κομματικοί δεσμοί είναι λίγο πιο χαλαροί. Νομίζω και ο κόσμος το θέλει αυτό. Μην έχετε καμία απολύτως αμφιβαλία ότι και ο Δαμιανός Καγκελίτης θα συσπηρώσει κόσμο και θα έχει υποψηφίους που θα προέρχονται και από άλλους πολιτικούς χώρους. Άρα λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Προφανώς και είναι πολιτική και κομματική μάχη, αλλά μιλάμε και για τοπική αυτοδιοίκηση. Παρεμπιπτόντως, αφού ο Δαμιανός Καγκελίτης είναι ο πρώτος υποψήφιος περιφερειάρχης που προέρχεται από τον νομό Δράμας, θα πρέπει η Δράμα να αγκαλιάσει την υποψηφιότητά του και να του δώσει την όθηση για να πετύχει αυτό που μέχρι πριν λίγο καιρό φαινόταν ακατόρθωτο, αλλά είναι απολύτως δυνατό να επιτευχθεί. Η αλλαγή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Σας, ο χρόνος που απομένει, γιατί έχουμε μόλις σχεδόν 28 μέρες για να κατατεθεί ο συνδυασμός της παράταξης που στηρίζεται από πρέπει το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να σας πω ότι ήδη γίνονται ενέργειες, ήδη γίνονται κινήσεις, ήδη γίνονται επαφές. Ο χρόνος δεν είναι πολύς. Αλλά επειδή μπορώ να πω χάθηκαν περίπου 4 χρόνια από την αναποτελεσματική λειτουργία της περιφέρειας υπό τη σημερινή διοίκηση και 1 και 2 μήνες είναι αρκετή για να γυρίσει όλη την περιφέρεια, χωριό-χωριό, πόλη-πόλη ο Δαμιανός, να δώσει το στίγμα του, να βρει υποψηφίους και να δώσει και το όραμά του για την επόμενη μέρα. Φτάνει και περισσεύει ο χρόνος. Πάντως, αν έχει συνεργάτες σαν εσάς, έχω την εντύπωση ότι θα πάει καλά, κύριε Παπά, γιατί είναι σημαντικό οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν έντονα την όποια προσπάθεια καταβάλει ο καθένας μας. Έτσι δεν είναι? Θα βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ο Δαμιανός, από χαρακτήρα, είμαι βέβαιος, θα πολιτευτεί με ήθος. Θα κάνει κριτική και αποποιείται, κυρίως όμως θα δώσει βαρύτητα στη δική του πρόταση. Δεν χρειάζεται να πάμε σε αντιπολίτευση άλλου είδους με εντάσεις. Θα κριτικάρουμε, θα κριτικάρει τα κακό κείμενα της περιφέρειας, κυρίως όμως ο κόσμος, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, περιμένουν να ακούσουν μια διαφορετική πρόταση, ένα άλλο πολιτικό ύφος και ήθος και βασικά το όραμά του για την περιφέρεια. Αυτό απασχολεί τον κόσμο, πέρα και πάνω από κόμματα. Είναι όμως και μια πολιτική μάχη, την οποία θα τη δώσουμε όπως έχουμε συνηθίσει να δίνουμε όλες τις μάχες. Ο πύχης ανέβηκε στην περιφέρεια γιατί τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών, κύριε Παπά, νομίζω όλοι τα έχουμε καταγράψει και σίγουρα εσείς τα έχετε μελετήσει και ενδελεχώς. Τώρα, στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν θα έπρεπε να βάλουμε πύχη, αλλά αν θέλετε την άποψή μου, οι συγκρίσεις θα γίνουν με τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες, αλλά μοιραία θα γίνει εκεί μια σύγκρουση, μια σύγκριση. Η άποψή μου όμως είναι ότι ο Δαμιανός Καγκελίδης με αυτά που πρεσβεύει και με το ψηφοδέλτιο που θα σχηματίσει, θα πρέπει να έχει ως ξεκάθαρο στόχο και αυτό νομίζω είναι απολύτως εφικτό να μπει στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, γιατί εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό στις περιφερειακές εκλογές στην Ανατολική Μακεδονία να έχουμε δεύτερο γύρο. Θεωρώ ότι δεν θα κριθεί η μάχη από τον πρώτο γύρο. Οπότε αυτομάτως αλλάζει όλο το παιχνίδι.